Κύριε Πρόεδρε, το λόγο τον ζητάω. Έχετε ένα λεπτό για να εξηγήσετε το προσωπικό. Ακριβώς. Εξηγώ λοιπόν με βάση το άρθρο 68, παράγραφος 6, για αυτά τα οποία εν απουσία μου είπατε, αναφερόμενοι σε μένα και διαστρεβλώνοντας τις δικές μου δηλώσεις και θέσεις. Ζητώ λοιπόν να έχω την άδειά σας για να σας απαντήσω, κυρία Πρόεδρε, προσωπικώς. Εννοείται ότι έχετε την άδεια του σώματος και του Προεδρείου αφού επικαλείστε τέτοιο προσωπικό. Εγώ σας επεσήμανα ότι ο χρόνος κατά τον οποίο ζητήσατε το λόγο, δηλαδή η ομιλία του κυρίου Κότσια, δεν είχε εγείρει στο Προεδρείο αίσθηση προσωπικού. Ελάτε. Ούτε θα μπορούσε να εγείρει ο κύριος Κότσιας, γιατί είναι βουλευτής Ευρυτανίας, αν δεν κάνω λάθος. Έρχομαι λοιπόν στο θέμα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατήγγειλα χθες την κυρία Πρόεδρο της Βουλής στους δημοσιογράφους για την αμέλειά της να ανταποκριθεί στα καθήκοντά της. Ποια είναι τα καθήκοντα μιας Προέδρου της Βουλής? Περιγράφονται αναλυτικά στον κανονισμό της Βουλής, τον οποίο έχετε μπροστά σας. Ένα από τα θέματα στα οποία πρέπει η Πρόεδρος της Βουλής να ανταποκριθεί είναι να βεβαιώνεται ότι η κοινοβουλευτική διπλωματία για την οποία μίλησε κιόλας κατά τη διάρκεια της πρωτολογίας της, όταν ήρθε και μας κατέθεσε τις προγραμματικές δηλώσεις της Προέδρου της Βουλής, λειτουργεί απρόσκοπτα. Αυτό λοιπόν το οποίο εγώ κατήγγειλα είναι ότι στο Συμβούλιο της Ευρώπης, που η Ελλάς και η Βουλή των Ελλήνων συμμετέχει και όπου υπάρχουν πολιτικές επιτροπές και όπου της Πολιτικής Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης εγώ προεδρεύω μετά από εκλογή και ομόφωνη άποψη όλων των συναδέλφων όλων των χωρών, στη σύσκεψη η οποία έγινε στο Παρίσι προχθές, η κυρία Πρόεδρος της Βουλής, παρά το ότι είχε 3 εβδομάδες στα χαρτιά για να υπογράψει την άδεια της απουσίας μου και να βεβαιωθεί ότι μπορώ να μεταβώ ελευθέρως στο Παρίσι, δεν το έπραξε. Επήγα στο Παρίσι, γύρισα από το Παρίσι, χωρίς να έχω την άδεια και ουσιαστικά θεσμικά ήμουν ένα δίκο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Διότι αν κάτι οτιδήποτε γένετο σε αυτή τη Βουλή και χρειαζόταν η ψήφος μου, την οποία, εν πάση περιπτώσει, ένας βουλευτής έχει τη δυνατότητα να ρίξει ανάλογα με το θέμα, αυτό δεν θα ήταν δυνατόν να γίνει, διότι η κυρία Πρόεδρος της Βουλής είχε αμελήσει να υπογράψει την απόφαση η οποία θα μου επέτρεπε εμένα να ψηφίσω με επιστολική ψήφο. Πάνω λοιπόν σε αυτή μου την καταγγελία, με ρώτησαν οι δημοσιογράφοι για το προνόμιο του τέος Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη μετά από 75 χρόνια να έχει κοινοβουλευτικής δράσης, να έχει γραφείο στη Βουλή. Θέλω λοιπόν να πω στην κυρία Πρόεδρο ότι επιλεκτικά δεν διαβάζεται ο κανονισμός, αγαπητή κυρία Πρόεδρε. Ο κανονισμός της Βουλής προβλέπει ότι οι τέως πρωθυπουργοί έχουν δικαίωμα να έχουν γραφείο στη Βουλή εν το βουλευτηρίο, δηλαδή μέσα σε αυτό το οίκημα. Εάν εσείς πιστεύετε ότι η δική σας απόφαση μπορεί να καταργεί τον κανονισμό της Βουλής, είστε βαθιά ανοιχτωμένοι. Θα πρέπει να φέρετε αλλαγή του κανονισμού και όταν η Βουλή ψηφίσει την αλλαγή του κανονισμού, τότε να πάρετε τις όποιες αποφάσεις έχετε. Τώρα, αντιλαμβάνομαι ότι το στραπάτσο το οποίο πάθατε σήμερα ήταν μεγάλο και ότι ο εκνευρισμός σας σας έφερε στην κατάσταση να πρέπει να λειτουργήσετε με τη λογική ότι η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση, στην προσπάθεια να συσπυρώσετε τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά αυτό, κυρία Πρόεδρε μου, θα το κάνετε έχοντας πάντοτε στο μυαλό σας ότι ο θεσμικός σας ρόλος είναι συγκεκριμένος και δεν είναι αυτός με τον οποίο λειτουργείτε όλο αυτό τον τελευταίο καιρό. Και θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι καλά θα κάνετε να κοιτάξετε να κάνετε τη δουλειά σας λίγο καλύτερα. Διότι όλοι αυτοί οι συνάδελφοι, εκ των οποίων και οι πολλοί συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ οι καινούργοι, ενδεχομένως να μην ξέρουν ότι έχουν 60 μέρες από την εκλογή τους για να υποβάλουν ένα χαρτί το οποίο ονομάζεται «Κατάσταση δαπανών κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου». Για να το υποβάλλετε όμως, αγαπητοί συνάδελφοι,
θα πρέπει να λειτουργήσει η Επιτροπή, την οποία η κυρία Πρόεδρος της Βουλής δεν έχει ακόμα λειτουργήσει, γιατί ασχολείται με άλλα θέματα πολύ σοβαρότερα, όπως να κάνει τον Ηρακλή που αρρώει δεν ξέρω τι άλλο. Το αποτέλεσμα όμως είναι ότι εσείς όλοι, και εμείς δηλαδή όλοι, εάν πάμε με βάση το νόμο, 25 Μαρτίου είμαστε έκτοτοι. Παρακαλώ λοιπόν την κυρία Πρόεδρο της Βουλής, εκτός από το να επιτίθεται στους διαφόρους βουλευτές όπως της αρέσει να κάνει, ή στην προηγούμενη κυβέρνηση όπως επίσης αρέσει να κάνει, να ασχοληθεί λίγο με το πραγματικό της έργο. Και το πραγματικό σας έργο, κυρία Κωνσταντοπούλου, είναι να κάνετε τη δουλειά σας. Άλλος πως μπορείτε πάντα να παραιτηθείτε από πρόεδρο της Βουλής, να γίνετε ένας απλός βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, να βάλετε έναν άλλο χριστιανό εκεί πέρα πάνω, ο οποίος να ασχολείται με τα πραγματικά θέματα της Βουλής. Έχετε και να... προτίμηση επί του θρησκεύματος για το ποιος θα είναι στην έδρα. Ατυχήσατε, κυρία Κωνσταντοπούλου, ατυχήσατε. Μιλάτε με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει δώσει εξετάσεις. Όταν θα φτάσετε να έχετε δώσει τις μάχες που έχω δώσει εγώ, τότε θα μπορείτε να μιλάτε, επιτρέψτε μου. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, να βάλετε έναν άλλον άνθρωπο πάνω στο Προεδρείο της Βουλής, ο οποίος θα κάνει τη δουλειά του και να προστατεύει τους βουλευτές και να μην αφήνει αύριο τον οποιοδήποτε βουλευτή στη χλέβη του δημοσιογράφου που θα του πει ότι γιατί δεν καταθέσατε, κύριε βουλευτά, τις δαπάνες της προεκλογικής σας περίοδου. Λοιπόν, κάντε τη δουλειά σας και αφήστε τις ύβρις και τη λάσπη σε άλλους. Η δική σας δουλειά είναι να προεδρεύετε και να μπορέσετε να κάνετε αποτελεσματικά αυτό για το οποίο σας ψηφίσαμε να κάνετε.